Πρωινό τρως. Ναι. Χ. Μεγάλο χ. Δεν τρώμε πρωινό. Γεια σας και φίλοι, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Ξέρετε ποιος είμαι, ο Σαρούκλας. Λοιπόν, είμαστε στη μέση της Ερμούς και για το βιβλίο θα κάνουμε ένα αστείο βιντεάκι. Θα ρωτήσουμε τον κόσμο μία και μόνο ερώτηση, να δούμε τι έχουν να απαντήσουν. Οπότε, πάμε να ξεκινήσουμε. Do you eat breakfast? Yeah, sure. Fuck breakfast, bro. Why? Yeah, we're fasting here. I was here, now I'm like this. Oh my god. You look good. Thanks, bro. Fast, the same as the slam quake? Yeah. But we drink water. Oh, that's the like difference. Water, okay. Yeah. And it helps like with the belly, you know? Yes. You don't eat until 4, 5, 6, 7. Yes. Almost then. Yeah. Ωραία, δεν τρως πρωινό, νηστεύεις από το βράδυ μέχρι την επόμενη μέρα το μεσημέρι. Μετά τρως το πρώτο σου γεύμα, κάτι στις 4. Βράδυ τι θεωρείς? Βράδυ τρως, ρε φίλε. Τι ώρα θεωρείς βράδυ? Α, μέχρι τις 12. 12 με 4. Επίτηδες ή απλά δεν τρως? Επίτηδες. Κάνεις νηστεία κι εσύ? Fasting. Νηστεία. Τι εννοείς νηστεία? Διαλυματική νηστεία. Δεν τρως πρωινό. Το πρώτο γεύμα είναι στις 4 για να φύγει το σωσίβιο. Πρώην χοντρός. Εξομολογείς πρώην χοντρό. Εγώ ήμουν μέχρι τα 19 μου. Να. 120 κιλά. Oh, 120, ε. Οπότε καταλαβαίνεις ότι μια φορά χοντρός, πάντα χοντρός. Ισχύει, ρε φίλε. Έχεις το βίντεο? Βίντεο. Έχω βγάλει βίντεο πριν μια εβδομάδα με τίτλο «Μια φορά χοντρός για πάντα χοντρός». Χ, μεγάλο χ. Δεν τρώμε πρωινό. Γιατί? Κάνουμε διαλυματική νηστεία. Δεν τρως πρωινό, τρως το πρώτο γεύμα στις 4 και μετά το βράδυ το επόμενο γεύμα. Αν ξυπνήσω 3 το μεσημέρι, θα φας 4 το βράδυ. Άρα την κάνεις διαλυματική νηστεία. Αλλά αν την κάνεις κάθε μέρα. I was like this, then I transferred me. He's saying he used to be like this, but now he's like this. You know why? You know why? Because we read. Like the opposite. Yeah. Στα 58 μου, yeah, έτσι. Τώρα όχι, πόσο είσαι? Τώρα δεν είμαι. Το έχω παρατήσει ένα χρόνο γιατί έχω... Αυτά είναι περσινά. Εντάξει, κάτι έχεις ακόμα. Εγώ θεωρώ ότι είμαι παχής. Αυτό, ρε φίλε, δεν φεύγει από το μυαλό, δεν φεύγει. Έχεις ακούσει ποτέ για κάποιον που έχει σπάσει το πόδι του? Έχει φτιάξει το πόδι, αλλά αυτός είναι ακόμα έτσι. Ναι. Έτσι είμαστε κι εμείς, ρε φίλε. Αλλά ξεπερνιέται. Ας είναι καλά οι μαμάδες τώρα, γιατί μάλλον μας καλοταΐζανε. Έτσι ήμουνα, έτσι έγινα. Καλά, δεν ήσουν και πολύ χοντρός. Ήμουν 96 κιλά εδώ. Εντάξει. Εντάξει, 20 κιλά σύνολο. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Άντρας με κυλίτσα. Μέσα καραβολίτσα. Το πιστεύεις? Εντάξει. Μην είναι και ντούκι. Μην γομάρι, ξέρω εγώ. Ναι, αλλά μην είναι και λαπάς. Μην είναι ντούκι, μην είναι λαπάς, τι να είναι. Γυμνασμένος να έχει μια φυσική κατάσταση. Κοιλιακό θες, ρε παιδί μου, πώς το λέτε? Ναι, αλλά μην είναι και τρομακτικό. Τρομακτικό, τύπου κάνει... Ναι, να είναι γυμνασμένος. Δώσε μια συμβουλή εδώ στα πιτσιρίκια που σε βλέπουν. Λοιπόν, το καλό, πες το. Καλό. Να. Για μένα, bodybuilding δεν είναι αθλητισμός άμα παίρνετε φάρμακα. Είναι αυτοκτονία. Καθαρή. Ο αθλητισμός είναι αυτός εδώ. Αυτό που βλέπετε είναι ότι καλύτερο μπορείτε να κάνετε. Και θυμηθείτε κάτι, το bodybuilding το 70 με 80% είναι διατροφή. Και το 30% είναι βάρος. Γιαούρτι με δημητριακά και μέλι. Εσύ τι έφαγες για πρωινό? Πίτσα που και μείνει από αυτό το βράδυ. Μπού και εσύ. Και δύο χ. Δεν τρώμε πρωινό, παιδιά, κάνουμε διαλυματική νηστεία. Yeah, you fast 16 hours. Yeah, I know, we also do it. You do it. So your brother. You it's do working it? Well. No. Oh. It's working. Eating all the time. Oh, big mistake. Πρωινό τρώτε. Πρώτο. Τι έφαγες? Σήμερα. Να. Γάλα με κορνφλέικς. Oh, χάλια ρε φίλε, χάλια. Εσύ για τι έφαγες? Εγώ δεν έφαγα, έφυγα καφέ. Oh, είσαι δικός μου ρε φίλε. έτσι πρέπει. Εσύ δεν τρως. Διαλυματική νηστεία, ναι. Κοίτα, ήμουν έτσι, έγινα έτσι. Δεν τρως πρωινό, νηστεύεις 16 ώρες, τρως 8. Άμα πιει καφέ, σωστό ή λάθος? Καφέ σχέτο. Σε βλέπω ψάνες, εσύ για σωματά. Είχε φάσει πέρα από εδώ, τον κόσμο λέει, οπ, εδώ είμαστε. Πώς σε λένε, Νικηφόρος, ψαρό, μπρο. Λοιπόν, πρωινό τι έφαγες? Πρωινό έχει φούρνο κάτω από το σπίτι, γι' αυτό είμαστε έτσι όπως βλέπεις. Κάθε μέρα περνάμε να πάμε στη σχολή και σταματάμε λίγο ρε φίλε και δεν πάει πολύ καλά η φάση. Ξέρεις τι? Πρωινό κομμένο από εδώ και πέρα. Γιατί? Τρως μόνο μεσημεριανό βραδινό. Θέλω γνώμη. Για μέσα. Άντρας με κυλίτσα καραμελίτσα. Τι πιστεύετε? Τι να δεις τώρα, το υποστηρίζουμε. Αλλά... Πολύ γενικά... Εξαρτάται. Δεν ξέρω. Εσύ καλά. Κάτι που έλεγες ότι... Εγώ το πιστεύω. Εσύ το πιστεύεις. Εσύ το πιστεύεις. Εγώ το πιστεύω λιγότερο. Εσύ σε βολεύει λίγο γι' αυτό το πιστεύεις. Νομίζω εγώ θέλω πιο πολύ... Θέλω πιο πολύ έτσι... Έτσι ρε παιδί. Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, Buy my book! Παίρνουμε την ελληνική. Ναι. Για να φύγει το σωσοβιάκι.
Και πώς θα πάμε παραλία, δεν έχουμε σουβλάκια. Πρωινό τρώτε εσείς. Ναι. Μεγάλο όχι, μεγάλο όχι. Εσείς αυτός. Δεν γίνεται αυτό τίποτα. Πάντως. Διαλυματική νηστεία. Εσείς αυτός. Ναι ρε μπρο. Μπρο, εγώ έτσι είμαι τώρα. Γάμισε εδώ, γι' αυτό σε άρπαξα. Πόσο καιρό σου πήγα το κάνεις αυτό? Αυτό κάνα χρόνο ξέρω. Ένα χρόνο, ένα χρόνο. Αλλά σε 10 κιλά μπορείς να χάσεις σε 3 μήνες ξέρω. Ναι. Πέτυχες ένα ωραίο αποτέλεσμα. Δεν σου λέω να γίνεις έτσι σαν εμένα. 10 κιλά σε 3 μήνες. Αυτό είναι το πρόγραμμα, 10 κιλά σε 3 μήνες. Το πάρω και το κάνω, ναι. Το έχω δει στο τέτοιο, το έχω δείξει να το πάρω. Okay. Έχει εδώ ένα πάγκο άμα θες. Okay. Στα βιβλιοπολία και αυτά. Απλά σε είδα, σε γνώρισα τώρα. Ναι, καλά έκανες, καλά έκανες. Και εγώ αυτό δείχνω, ρε φίλε. Από αυτό να πας αυτό τελείως. Όχι υπερβολές, όχι μαλακίες, τίποτα. Μου βάζει χέρι γιατί μου λέει δεν με θέλει. Με είδε όπως είμαι, μου λέει χοντρός. Έτσι το λες, χοντρό. Χοντρό με λέει. Παλιά πώς ήταν? Λίγο έτσι. Λοιπόν, τελειώσαμε τις ερωτήσεις μας και τις συνεντεύξεις μας και τώρα πάμε να κάνουμε piercing. Έκανε ο Τάσος ένα εδώ πέρα και ζήλεψα και του λέω πάμε τώρα να κάνουμε ένα τατού. Όχι τατού, πώς λέγεται, ρε. Piercing. Σκουλαρίκι. Πάμε να κάνουμε piercing. Θα κάνουμε μερικές τρύπες. Ελπίζω να μας αφήσουν να τραβήξουμε. Πάμε. Λοιπόν, τελειώσαμε, κάναμε ένα εδώ πέρα και ένα εδώ πέρα. Τώρα, εδώ πέρα πόνεσε, okay, και εδώ πόνεσε λίγο περισσότερο. Αλλά εδώ πέρα άρχισε και δάκρυζα, το οποίο είναι αντανακλαστικό, εντάξει, δεν είναι ότι έκλαιγα επειδή πόνουσα ή κάτι τέτοιο. Το είπε και ο Πυρσέρ και όλα. Οπότε, γιατί εντάξει, πάνω απ' όλα είμαστε άντρες, εντάξει, παιδιά, λοιπόν. Τώρα, πάμε να τσιμπήσουμε κάτι. Τελειώσαμε για σήμερα. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.